Λοιπόν, αποδείχθηκε μικρή η αίθουσα της ΠΑΕ για τη σημερινή συνέντευξη τύπου, όμως και για συμβολικούς λόγους δεν υπήρξε ποτέ άλλη σκέψη παρά να γίνει εδώ αυτή η συνέντευξη τύπου που μετά από το τέλος της φετινής σεζόν λίγο πολύ όλοι γνωρίζετε τι πέρασε η ομάδα, πόσο καλά πήγε και παρόλα αυτά δεν κατάφερε να κερδίσει, να της αποδοθεί η άνοδος στην οποία δικαιούται. Για όλα αυτά και τις αποφάσεις της διοίκησης για την επόμενη ημέρα έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο κύριος Αχιλλέας Μπίκας. Φίλε Αχιλλέα, θα ξεκινήσουμε μια μικρή τοποθέτηση από τον Αχιλλέα και στη συνέχεια θα απαντηθούν τα ερωτήματα που θα θέσετε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Θα μου επιτρέψετε πριν ανατρέξουμε στη φετινή χρονιά να ξεκινήσω λίγο την τοποθέτησή μου από πιο παλιά, από την πρώτη μέρα που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την ομάδα της Βέρειας, εγώ και η οικογένειά μου, το οποίο χρονολογείται πίσω στις αρχές Αυγούστου του 2018. Τότε ήταν όπου η διοικούσα επιτροπή που έτρεξε την ομάδα στο διάστημα από το οποίο διαλύθηκε στη Β' Εθνική μέχρι να έρθουμε εμείς, μας παρέδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Εκείνοι οι άνθρωποι που τρέξαν τότε την ομάδα φρόντισαν να μην παραλάβουμε εμείς στάχτες και μας δώσανε το ένασμα για να μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάπου και να δημιουργήσουμε ό,τι δημιουργήσαμε μέχρι σήμερα. Τότε λοιπόν, όπου η ομάδα είχε χάσει τη φερεγγιότητά της λόγω λαθών προηγούμενων διοικήσεων, καλούμασταν εμείς μαζί με μια ομάδα επιχειρηματιών από τη Βέρεια, εδώ τοπικούς επενδυτές, να δημιουργήσουμε ένα σύνολο ανταγωνιστικό ώστε να επιστρέψει η ομάδα στις επαγγελματικές κατηγορίες, τις ποδοσφαιρικές επαγγελματικές κατηγορίες. Ξεκινήσαμε, όπως είπα, αρχές Αυγούστου, που όσοι γνωρίζετε το ποδόσφαιρο είναι μια ημερομηνία δύσκολη για να ξεκινήσει μια ομάδα με μηδέν ρόστερ στο δυναμικό της. Παρ' όλα αυτά όμως κάναμε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο και καταφέραμε εκείνη τη χρονιά να βγούμε πρωταθλητές στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Βέβαια ξέραμε ότι βάσει της τροπολογίας του κ. Βασιλιάδη, τότε υφυπουργού αθλητισμού, θα αγωνιζόμασταν εκ νέου, παρότι είχαμε πάρει το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, η οποία είχε μία διαφορά ότι ήταν επαγγελματική. Αντιδράσαμε στην αρχή με αυτό όλοι οι πρωταθλητές τότε της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δυστυχώς όμως η τροπολογία είχε περάσει, το ξέραμε εξ αρχής. Οπότε αγωνιστήκαμε στο πρωτάθλημα της Football League. Σε ένα πρωτάθλημα τότε πολύ περίεργο, στο οποίο η Βέρεια τερμάτισε έκτη, αλλά δεν την αφήσανε ποτέ να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα, καθώς λόγω του κορονοϊού σταματήσαμε τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνη τη χρονιά ανεβήκαν εν τέλει τέσσερις ομάδες και δεν αφήσανε τη Βέρεια να διεκδικήσει μία από τις προνομιούχες θέσεις για τη Β' Εθνική. Κάτι για το οποίο είχαν δεσμευτεί. Μας είπαν ότι θα σταματήσουμε το πρωτάθλημα επειδή θα γίνει αναδιάρθρωση. Πέρασε η αναδιάρθρωση από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ πρότεινε δύο ομίλους τότε και την άνοδο 8 ομάδων στη Β' Εθνική κατηγορία. Προετοιμαστήκαν οι ομάδες για αυτό το αποτέλεσμα και ξαφνικά κάποιες ομάδες οι οποίες ήθελαν να πρωταγωνιστήσουν στη Β' Εθνική, προφανώς φοβήθηκαν τότε τη δυναμική που είχε η Βέρεια ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ήταν να ανέβει εκείνο τον καιρό και αποφάσισαν να πάνε στα διαιτητικά δικαστήρια και να ρίξουν αυτή την απόφαση. Τότε δεν πτωηθήκαμε από αυτή την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου και αποφασίσαμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά ώστε να μην κινδυνεύσει η ομάδα να μείνει για δεύτερη σερή χρονιά στη τρίτη εθνική κατηγορία. Δημιουργήσαμε μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και αυτό φάνηκε άλλωστε γιατί ο κορμός εκείνης της ομάδας έπαιζε και φέτος στη Β' Εθνική. Ξεκινώντας τότε τον Αύγουστο, πάλι δημιούργησε προβλήματα ο κορονοϊός και σαν να μην έφτανε ο κορονοϊός, δηλαδή ξεκίνησαν οι ομάδες Αύγουστο και η πρώτη αγωνιστική έγινε Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά έγινε 28 Μαρτίου στο πρώτο παιχνίδι με την Κοζάνη, 10 μέρες νωρίτερα ήρθαν στην ομάδα κοντά στις 13 προσφυγές. Κοντά στις 13 προσφυγές, 13 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το οποίο κοστολογείται κοντά στις 200.000 ευρώ, τις οποίες αν τότε δεν μπορούσε η ΠΑΕ να τις εξοφλήσει, η ομάδα δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής και θα υποβιβαζόταν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Ούτε αυτό όμως πτώησε την τότε διοίκηση. Συνεχίσαμε, τακτοποιήσαμε τις οφειλές, ξεχρεώσαμε την ομάδα,
Προσπαθήσαμε άμεσα να επιστρέψουμε σιγά σιγά στα χρώματα της Βασίλισσας του Βορρά, γιατί ποτέ δεν θέλαμε να μην έχουμε τα χρώματα της Βασίλισσας. Η ΕΠΟ μας κατεύθυνε σε αυτό το δρόμο και εν τέλει η ΕΠΟ μας πέρασε και τα χρέη των παλαιότερων διοικήσεων. Και αφού λοιπόν, για να μην μακρηγορώ για εκείνη τη χρονιά, κάνουμε μια πολύ δυνατή ομάδα και κερδίζουμε το πρωτάθλημα, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, έρχεται μια καινούργια τροπολογία, η οποία λέει: δεν μας ενδιαφέρει ποιες ομάδες επένδυσαν για να πρωταγωνιστήσουν. Θα ανεβούν όλες οι ομάδες στη Β' Εθνική και θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι, ο Βόρειος και ο Νότιος, από 34 ή 36 ομάδες, ανάλογα με το ποιες θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Οπότε καταλαβαίνετε, η ομάδα έκανε για άλλον ένα χρόνο πρωταθλητισμό, βγήκε πρώτη και εν τέλει ευνοήθηκαν και ομάδες που πέσανε εκείνη τη χρονιά. Φτάνοντας στη φετινή χρονιά λοιπόν, αφού σας είπαμε λίγα λόγια τι προηγήθηκε. Το καλοκαίρι στην αρχή υπήρχε η σκέψη να η ομάδα να πάει να είναι ανταγωνιστική στη Β' Εθνική και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά στην πορεία είδαμε τη δυναμική που είχαν οι παίκτες μας, ο κορμός μας, και αποφασίσαμε ότι θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και την άνοδο στη Β' Εθνική. Τότε, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, η Super League 2 ζήτησε, επειδή είναι δύο οι όμιλοι και 34 οι ομάδες, να ανεβούν δύο ομάδες, δηλαδή απευθείας οι πρώτοι του Βορείου και του Νοτίου Ομίλου, και να παίξουν οι δεύτερες ομάδες μπαράζ, ώστε να ανεβούν τρεις και αντίστοιχα να πέσουν τρεις από την Α' Εθνική. Το αρμόδιο όργανο που θα αποφάσιζε εν τέλει τι θα γινότανε με αυτή την προκήρυξη ήταν η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία είχε να αποφασίσει ανάμεσα στην προκήρυξη της Super League 1, η οποία έλεγε ότι θα πέσει ένας απευθείας και ο δεύτερος θα παίξει με τον χαμένο του μπαράζ μεταξύ των πρωταθλητών. Και εν τέλει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε να μας πει ότι στη Super League 1 θα ανεβούν όσες ομάδες επιθυμεί η Super League 1. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί τα λόγια μου δεν έμαθα ούτε να τα μασάω, ούτε πρόκειται να τα μασίσω ποτέ. Το πρόβλημα της φετινής χρονιάς για τη Β' Εθνική δημιουργήθηκε ξεκάθαρα από την ΕΠΟ. Δεν φταίει ούτε ο Λεουτσάκος, ούτε ο Αυγενάκης, ούτε κανένας άλλος. Όταν υπάρχει ένα όργανο το οποίο διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποφασίζει από τα μέλη του, από τα 16 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, με ψήφους 11 υπέρ και 5 κατά, να περάσει τη Super League 1 η προκήρυξη και όχι τη Super League 2, το οποίο ήταν απόλυτα λογικό για το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, υπάρχει ένας φορέας ο οποίος διοικείται από τους 4 μεγάλους. Και αν θέλετε να σας το πω ομά, είναι το παιχνίδι για το οποίο οι 4 μεγάλοι μαλώνουν κάθε χρόνο μεταξύ τους. Ποιος θα το έχει στα χέρια του. Αυτοί και μόνο αυτοί οφείλονται πρώτα για την κατάδεια του φετινού πρωταθλήματος, το ότι έμεινε μία πρωταθλήτρια έξω από την Α' Εθνική. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι η χρονιά η φετινή ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Πολλοί δεν μας πίστευαν στην αρχή της χρονιάς. Ίσως να έφταιγε η κακή απόδοση στα φιλικά. Οι μόνοι που πιστεύαμε στην ομάδα ήμασταν αυτοί που τη ζούσαμε καθημερινά και βλέπαμε ότι υπάρχει εξέλιξη. Και εν τέλει δικαιωθήκαμε, καθώς η ομάδα δεν αμφισβητήθηκε ποτέ αγωνιστικά. Ήταν σχεδόν στα 3 τέταρτα του πρωταθλήματος πρώτη. Και στα μπαράζ θεωρώ μετά ότι στάθηκε άτυχη, γιατί ποδόσφαιρο παίζουμε. Παίζει και η τύχη λίγο ρόλο. Και δεν κατάφερε η Βέρεια να ανέβει στην Α' Εθνική. Όλα αυτά μας έφεραν σε σκέψεις. Πριν ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο, ξέραμε ότι θα μπαίναμε σε ένα περιβάλλον με ιδιαιτερότητες, που έχει τους δικούς του κανόνες, το ότι υπάρχουν νόμοι που νύχτες ανατρέπονται, τα ξέραμε όλα αυτά, όμως καταλάβαμε ότι σαν ανθρώπους αυτό το περιβάλλον εμάς δεν μας ταιριάζει, δεν πρόκειται ποτέ να λερωθούμε και να ασχοληθούμε με περίεργες καταστάσεις για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά στο ποδόσφαιρο. Πάνω απ' όλα για μας είναι η ηθική και γι' αυτό αποφασίσαμε να θέσουμε τις μετοχές μας στη διάθεση οποιοδήποτε επενδυτή ενδιαφέρεται και να ασχοληθεί με την ομάδα της Βέρειας. Προτεραιότητά μας είναι να βρεθεί άνθρωπος από την Ημαθία που να αγαπάει την ομάδα. Δεν υπάρχει προς το παρόν τίποτα. Ό,τι γράφεται γιατί ξεκάθαρα κάποιοι θέλουν να πάρουν προβολή μέσα από αυτό.
Εμείς θα είμαστε αυτοί που θα σας ενημερώσουμε για το τι μελιγενέστε με την ομάδα στην πορεία. Θα δώσουμε 10 μέρες στον οποιοδήποτε επενδυτή θέλει να εμφανιστεί και στην πορεία θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για την ομάδα της Βέρειας. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό της ομάδας, σε όλους τους προπονητές, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, σε όλους τους διευθυντές που είχαμε τα 4 χρόνια σαν διοίκηση εδώ στη Βέρεια, στους διοικητικούς παράγοντες εδώ από τον ομό οι οποίοι ήταν δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια, στους χορηγούς της ομάδας, σε εσάς τους δημοσιογράφους οι οποίοι ειδικά εδώ εσείς από η Μαθία σταθήκατε δίπλα μας σε όλα αυτά τα χρόνια και ποτέ δεν πήγατε να δημιουργήσετε καταστάσεις εις βάρος της ομάδος. Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ στον κόσμο της Βέρειας, ο οποίος λόγω του κορονοϊού ίσως δεν μπόρεσε και νωρίτερα τις προηγούμενες χρονιές να σταθεί έτσι όπως θα έπρεπε δίπλα μας, όμως στη δύσκολη στιγμή έδειξε και στα εντός έδρας παιχνίδια στα μπαράζ αλλά και στα εκτός έδρας ότι είναι δίπλα στην ομάδα και άρχισε να ζεσταίνεται και να αγαπάει την ομάδα. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε. Λοιπόν, κύριε Γαλανόμα. Επειδή έκανες μια αναρρομή στο παρελθόν, αν μπορείς να μας πεις τελικά, επειδή τα ερωτήματα πλανώνται, στο παιχνίδι το ρεβεντικό και ακριβώς τώρα, επειδή πολλά ακούγονται. Αναφέρεστε στην φάση με τον Πιταβράκη. Για το αν θα πάει αν έπρεπε να φύγουμε. Όχι αν έπρεπε. Γιατί τότε δεν πήρε την ομάδα, δεν την πήρε την ομάδα να φύγεται και όπως λένε πολλοί, θα κερδίζαμε και το παιχνίδι και την άλλο. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι συνέβη στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Η ομάδα διαθέτει νομική υπηρεσία. Διαθέτει ανθρώπους οι οποίοι έχει καλές γνωριμίες με ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια στον αθλητικό χώρο. Και εκείνη τη στιγμή συμβουλευτήκαμε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν μας έδιναν ξεκάθαρη απάντηση για το τι μπορεί να γίνει. Εφόσον εκκρεμούσε ένα ακόμα παιχνίδι μπαράζ, με το οποίο δεν ξέρουμε τι μπορούσε να γίνει άμα εμείς αποφασίζαμε να πάρουμε την ομάδα και να φύγουμε. Εφόσον ο διαιτητής, όταν εμείς πήγαμε και του είπαμε ότι η ομάδα δεν πρόκειται να βγει έξω να συνεχίσει να παίξει, μας απάντησε ότι ό,τι και αν αποφασίσετε, εγώ το παιχνίδι θα το τελειώσω και απλά θα γράψω τι συνέβη. Είπαμε ότι το σωστότερο και το πιο σοφό εκείνη την ώρα ήταν η ομάδα να βγει και να παίξει. Αλλά, ξαναλέω, η ομάδα σε εκείνο το χρονικό σημείο έχανε 1-0 και μένανε 2 λεπτά. Αν το παιχνίδι ήταν 0-0, μπορεί να το βλέπαμε και λίγο διαφορετικά. Εγώ δεν ξέρω τι Βέρεια θέλετε να βλέπετε είτε με εμάς είτε χωρίς εμάς αύριο και μεθαύριο. Θεωρώ όμως ότι μια ομάδα η οποία χάνει στο γήπεδο και δεν έχει το χρόνο να το γυρίσει, πρέπει να βγει και να παίξει και να τελειώσει το παιχνίδι. Μου το είπες τέλος του παιχνιδιού, όταν ήρθα και σε δώσεις, ήρθα και μου λες τι φταίει ο Λεβαδιακός. Ωραία. Κώστα, δώσεις περιθώριο 10 ημερών. Εάν σε αυτό το διάστημα δεν βρεθεί κάποια διάφορη κατάσταση, τι στάζεται κάποιος του. Θα ζυγίσουμε ξανά όλες τις καταστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι η Βέρεια είναι μια ομάδα η οποία θα παραδοθεί από εμάς με 0 χρέη. Θα έχει πληρωμένα τα παράβολα συμμετοχής της, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν. Η ομάδα μέχρι 15 Ιουλίου πρέπει να πάρει επιστοποιητικά συμμετοχής και για αυτά όλα θα τρέξουμε εμείς. Εμείς μαζί με το προσωπικό της ομάδας. Οπότε θα δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Εγώ πιστεύω ότι όποιος είναι να εμφανιστεί, θα εμφανιστεί αυτές τις μέρες και μετά θα πρέπει να δούμε αν μπορούν ορισμένοι άνθρωποι από την Ημαθία να οργανωθούν για να γίνει μια συλλογική προσπάθεια ώστε να μην προχωρήσουμε σε λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση πώλησης της ομάδας σε επενδυτή, ποιο είναι το αντίτιμο το οποίο έχετε βάλει στην διαπραγμάτευση? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντίτιμο. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα σταθεί εμπόδιο, θα είναι ίσως το τελευταίο εμπόδιο, το αντίτιμο, για να προχωρήσουμε σε μεταβίβαση της ομάδας σε έναν επενδυτή, αρκεί αυτός να είναι σοβαρός και να εγγυηθεί ότι η Βέρεια θα έχει και αύριο, δεν θα έχει μόνο σήμερα. Μια ερώτηση. Παρακαλώ. Το budget της Βέρειας φέτος πόσο ήταν και πόσο πρέπει θεωρείτε ότι μπορεί να είναι τη νέα χρονιά για να ανταπεξέλθει στις προδοκίες αυτό που δεν πέτυχε φέτος, δεν πέτυχε πέρα. Δεν θα ήθελα, μου επιτρέπετε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα νούμερα για το budget της ομάδας. Νομίζω ότι όποιος ασχολείται χρόνια με το ποδόσφαιρο μπορεί να κοστολογήσει
το τι budget είχε φέτος η ομάδα μας και το τι χρειάζεται είτε για να σταθεί μια ομάδα στη Β' Εθνική είτε για να πρωταγωνιστήσει. Βασίλη, λέει αυτό η τοποθέτησή σου που έδειξε ότι πράγματι είναι μια πικρία από την πλευρά σας. Αυτή η απόφαση πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι? Στέλνετε κάποιο μήνυμα δηλαδή σε αυτούς που διοικούν το ποδόσφαιρο ότι τα κορόιδα τελειώνουν? Ή θα είναι σωστοί, θα παίρνουν σωστές αποφάσεις, δεν θα δικούνε κάποιον, ή τι νόημα έχει? Πιστεύεις ότι κάτι θα αλλάξει με αυτή την απόφαση δική σας? Δεν μπορώ να ξέρω αν θα αλλάξει κάτι μετά από αυτή την απόφαση. Εύχομαι να αλλάξει κάτι. Εύχομαι να αφυπνιστούν οι άνθρωποι που είναι οι δήμονες εισαγωγικά και διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα. Γιατί πιστέψτε με, στη Β' Εθνική υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν εμάς, είναι συνεπέστατοι, έχουν όραμα, είναι νέοι και έχουν όρεξη να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα φύγουν και αυτοί. Εμάς είναι η τέταρτη χρονιά που κάτι συμβαίνει. Ελπίζω, επειδή στους ανθρώπους οι οποίοι αναφέρομαι δεν ασχολούνται τόσα χρόνια με το ποδόσφαιρο, είναι φρέσκοι, ελπίζω να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής, να βελτιωθούν κι άλλο τα έσοδα, έτσι ώστε να τους κρατήσουν στο ποδόσφαιρο. Είναι κρίμα να φεύγουν άνθρωποι από το ελληνικό ποδόσφαιρο σε δύσκολες εποχές, στις οποίες δεν επενδύει ο κόσμος σε άλλες δουλειές. Φανταστείτε πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο. Πρέπει όλους αυτούς να τους κρατήσουν, να ξυπνήσουν και να τους κρατήσουν και να υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει μόνο Super League 1. Η βάση για να υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο αύριο και μεθαύριο είναι η Β' και η Γ' Εθνική, όχι η Super League. Μήπως θα χαρούν κάποιοι με την δική σας αποχώρηση, λες? Αυτό δεν το ξέρω και δεν μας απασχολεί κιόλας. Εμείς δεν κάνουμε το χατήρι κανενός. Φεύγουμε γιατί δεν μπορούμε άλλο να βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο τοξικό περιβάλλον το οποίο διοικείται από ανθρώπους ανίκανους. Ναι, αν κατάλαβα καλά, αυτό το δεκαήμερο μπορεί να είναι ένα μεταβατικό στάδιο για μια επανασκέψη, εάν δεν βρεθεί κάποιος επενδυτής έξω από τη Βέρεια, και αν δεν βρεθεί τελικά, πάμε σε ένα μοντέλο όπου όταν ξεκινήσατε με τους ντόπιους επιχειρηματίες που και πάλι εσείς ήταν από πίσω αυτοί που κρατούσατε και τα διευθύνατε όλη την κατάσταση. Υπάρχει κάτι τέτοιο, μπορεί να διαφαίνεται? Όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, η απόφαση έχει πάρθει και η οικογένεια, ούτε εγώ, ούτε ο πατέρας μου, ούτε ο θείος μου, δεν σκοπεύει κανείς να ασχοληθεί με το διοικητικό κομμάτι της ομάδος. Όμως, η απόφαση είναι ότι όποιο και να είναι το αύριο, είτε με επενδυτή, είτε με ντόπιους επιχειρηματίες, είτε με οποιαδήποτε άλλη λύση, εμείς θα είμαστε δίπλα στην ομάδα. Την ομάδα την αγαπήσαμε, την πονέσαμε, τη ζήσαμε 4 χρόνια, ματώσαμε για αυτή την ομάδα και εγώ προσωπικά με πολύ χρόνο, αφιερώνοντας πολύ χρόνο, την αγαπήσαμε και θα είμαστε δίπλα της χορηγικά. Θα στηρίξουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια. Να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει το ζήτημα των ακαδημιών, το οποίο το συζητήσαμε. Η απόφαση για τις ακαδημίες είναι ότι συνεχίζουμε να τις έχουμε εμείς. Δεν θα ρισκάρουμε ποτέ το μέλλον των παιδιών. Η Βέρεια ήταν από τους πρωταρχικούς μας στόχους να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ακαδημία. Κάναμε πολλά πράγματα. Συγχωνευτήκαμε με τη μεγαλύτερη ακαδημία του νομού του 2019, την Κουλούρα. Επενδύσαμε στις ακαδημίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να έχουμε εμείς τα ηνία των ακαδημιών, εκτός αν βρεθεί ένας επενδυτής ο οποίος θα είναι πολύ σοβαρός, θα αναλάβει την ομάδα και θα θελήσει να ασχοληθεί και με το μέλλον των παιδιών. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ορίστε, Λεωνίδα. Λοιπόν, αρχικά έχω μπροστά μια συνέντευξη την οποία έδωσες μεταξύ των δύο παράθυρων του Λεβαδιακού. Και αναφέρεις μεταξύ άλλων, έχουμε ακόμα πολλά να πετύχουμε στη Βέρεια, έρχονται πιο λαμπρές σελίδες, η αγάπη μας για την ομάδα και για το ποδόσφαιρο συνεχίζεται και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ. Η ομάδα πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Η παρουσία του κόσμου ήταν συγκινητική, μας έδωσε δύναμη για τη συνέχεια του οργανισμού που λέγεται ΠΑΕ Βέρεια. Αυτό είναι πριν ένα μήνα περίπου. Είναι πριν 1,5 μήνα. Ναι. Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα και έχουμε αυτή την. Η κοροϊδία που υπήρχε τους τελευταίους 2 μήνες προς το πρόσωπο της Βέρειας. Είτε αυτό λεγόταν ότι οι ομάδες θα γίνουν 16, γιατί υπήρχαν εγγυήσεις για 16, είτε το τι έγινε στο μπαράζ, στο δεύτερο μπαράζ με τη Λιβαδιά, ότι είδαμε ένα ξένο διαιτητή
μπροστά στα μάτια του να χτυπάνε ποδοσφαιριστή ομάδας και να λέει ότι ό,τι και να γίνει εγώ θα διακόψω, ότι δεν θα διακόψω το παιχνίδι και θα το τελειώσω. Ξένος διαιτητής, UEFA διαιτητές, UEFA referee που σφυρίζει προκριματικούς αγώνες για Μουντιάλ. Είπε τέτοιο, έκανε τέτοια δήλωση στον αγωνιστικό χώρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτόν τον 1,5 μήνα μεσολάβησαν πολλά πράγματα. Το πιο σημαντικό, τελειώσαμε εμείς τα παιχνίδια με τη Λιβαδιά και ήταν υποχρεωμένη η ομάδα να περιμένει 1 μήνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ποδοσφαιριστές, για τους προπονητές και για όλους όσους ασχολούνται με το αγωνιστικό κομμάτι. Και έπρεπε εμείς να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες για να παρουσιάσει η ομάδα ένα καλό πρόσωπο. Αγωνιστικά, εμάς μπορεί να μας ωφέλησε αυτός ο μήνας. Δεν πάβει όμως να δείχνει ότι το σύστημα έχει πολλά κενά. Δεν γίνεται να τελειώνει η Super League 2 στην ώρα της και να κάνει παιχνιδάκια η Super League 1 εις βάρος μας. Μια και ο Βασίλης Λαμπορινός. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν υπήρχε κάποια δέσμευση, επειδή αναφερθήκατε στο ότι ο κύριος Αβγενάκης ότι δεν είναι ο κύριος υπέτειος της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, αλλά είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πράγμα το οποίο συμφωνώ και εγώ 100% σε όλα τα κομμάτια του ποδοσφαίρου που τη συμβαίνει. Ο κύριος Αβγενάκης, αν δεν κάνω λάθος, είχε δεσμευτεί για τροποποίηση αυτών της προκήρυξης που έλεγε ότι θα ανέβει τελικά μία ομάδα. Αυτή η υπογραφή που περιμένουν όλοι από τον κύριο Αβγενάκη, το βλέπετε εσείς να υπάρχει στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, μάλλον μια τέτοια τροποποίηση ώστε να ανεβαίνουν και οι δύο πρωταθλητές? Αναφέρεστε για το επόμενο ή για την επόμενη σεζόν? Αλλάξει κάτι πάνω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ πιθανό να αλλάξει, αλλά δεν θα το κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρα στις σε τέτοιες περιπτώσεις, προσπαθεί να απομακρυνθεί, γιατί υπήρξε γενική κατακραυγή για αυτό που έγινε με τους δύο ομίλους. Οπότε τώρα για να παρέμβει πρέπει να έχει κάτι χειροπιαστό, είτε να συμφωνήσουν η Super League 1 και η Super League 2 στις προκηρύξεις τους, είτε η ΕΠΟ να πει ότι είδαμε τι έγινε πέρσι, φέτος θα ανεβούν δύο ομάδες. Δεν είναι όμως αρμοδιότητα της κυβέρνησης, το ξαναλέω, μόνο στην Ελλάδα περιμένουμε πράγματα από την κυβέρνηση για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Φταίει ξεκάθαρα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σίγουρα, και μια λίγο συμπληρωματική, γιατί είναι πάνω στο θέμα αυτό. Από ό,τι γνωρίζω, διαβάζοντας τους κανονισμούς, μάλλον όχι τους κανονισμούς, την γραμμή την οποία θέλει να χαράξει η FIFA στο ποδόσφαιρο, και η UEFA, λένε ρητά πως δεν υπάρχει περίπτωση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρωταθλήτριες ομάδες από άλλες κατηγορίες να παίζουν μπαράζ για την άνοδο. Αυτό έχει να κάνει με την κυβέρνηση, έχει να κάνει με την ΕΠΟ πάλι ή έχει να κάνει με το διοικητικό συμβούλιο του Super League? Πιστεύω ότι αν η FIFA θέλει να εφαρμόσει κάτι και συμφωνήσει και η ΕΠΟ, δεν μπορεί καμία κυβέρνηση και καμία Super League 1 να το αποτρέψει αυτό. Αρκεί να όποιος αποφασίσει, να αποφασίσει σαν όργανο και όχι σαν παιχνιδάκι αλλωνών. Δηλαδή. Αχιλιάδη, σε αυτό το δεκαήμερο που θα τρέξει σε κάποια θέματα και επειδή σήμερα είναι 36 και λείπουν συμβόλαια αρκετά ποδοσφαιριστών. Έχετε σκοπό να ασχοληθείτε και με αυτό το κομμάτι προκειμένου κάποιοι παίκτες που θα μου πεις υπάρχει έκθεση του προπονητή, έχει ένα μπέρδεμα. Τέλος πάντων, να ασχοληθείτε και με αυτό το κομμάτι της ανανέωσης συμβολέων ή αυτών που είναι για 2 χρόνια να συνεχίσουν, αυτών που λίγουν να ενασωπείτε στο καλό και να φύγουν οι άνθρωποι, γιατί ήδη ο οικονόμου έχει κλείσει στο Πασεραϊκό. Ακούγονται τόσα πολλά για τόσους πολλούς παίκτες. Ποια θα είναι η στάση σας σε αυτό το... Η στάση μας σε αυτό το κομμάτι είναι συγκεκριμένη. Τα παιδιά ενημερώθηκαν την Τετάρτη για την απόφασή μας. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν και θα περιμένουν. Εκτός από έναν ποδοσφαιριστή, τον Γιάννη τον Μπασά, ο οποίος έχει πάρει ένα συγκεκριμένο χαρτί για να λύσει το συμβόλαιό του. Ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει από το καλοκαίρι μαζί του και είναι πολύ πιθανό και ελεύθερος να υπογράψει σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Οποιοσδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής έχει υπογράψει αλλού, τώρα με πληροφορείτε για τον Άγγελο, δεν το ήξερα, είχε λήξει το συμβόλαιό του, είχε ενημερωθεί ότι εμείς δεν συνεχίζουμε και κοίταξε και πολύ σωστά έκανε το μέλλον του. Αλλά εμείς να ασχοληθούμε με πρόσληψη προπονητή, είτε ανανέωση του ήδη υπάρχοντος προπονητή, είτε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, δεν θα το κάνουμε, θα περιμένουμε τον καινούριο επενδυτή για να δει τι θέλει να κάνει. Δεν βρέθηκε καινούριο επενδυτή, λέει ο Κώστας. Τι κάνουμε?
σας είπα ότι θα αξιολογήσουμε ξανά την κατάσταση και το ποιος μπορεί να έρθει και να βοηθήσει στην ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα είμαστε δίπλα στην ομάδα χορηγικά, όποιο και αν είναι το αύριο, αλλά διοικητικά, το ξεκαθαρίζω, δεν θα είμαστε στην ομάδα. Με ό,τι συνεπάγεται. Για να βρεθεί όμως λύση, πρέπει επιτέλους όσοι αγαπάνε την ομάδα εδώ στο νομό να το δείξουν με πράξεις και όχι με λόγια. Αν θέλουν να συνεχίσει η Βέρεια να είναι ψηλά, πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι, όλος ο νομός. Και αξίζει, γιατί είναι η πρώτη χρονιά που η ομάδα είναι καθαρή, η ομάδα θα παραδοθεί καθαρότατη, μηδέν χρέη, έχει κάνει πολύ καλό brand name σε όλη την αγορά, σε όλη την ελληνική αγορά, και τα έσοδα του χρόνου είναι εγγυημένα χωρίς χορηγίες και διαρκείας κοντά στα 350.000. Πόσο? 350.000. Πόσο το φέτος? Φέτος, εφόσον μπουν τα λεφτά από το στοίχημα που είναι 250.000 τώρα τον Ιούλιο, εφόσον υπάρχει το στοίχημα και μας λένε ότι πέρασε η τροπολογία προχθές, τα έσοδα είναι 350.000. Είναι ένα πολύ καλό ποσό, το οποίο δεν το είχε ποτέ η Super League 2. Και θα το πάρει ο καινούριος επενδυτής? Θα το πάρει όποτε διαγράφει ο νόμος να το πάρει. Δηλαδή, από όσο γνωρίζω, γιατί είναι καλό να αναφερθεί και να το ξέρουν οι επενδυτές, περίπου κάθε μήνα μπαίνει ένα ποσό, χωρίζεται τετηματικά το τηλεοπτικό συμβόλαιο, και τον Ιανουάριο του 2023 και τον Ιούλιο του 2023 θα, σε δύο δόσεις θα πάρθουν τα λεφτά από το στοίχημα. Είναι μπροστοβαρής η ανάγκη για ρευστότητα στη σεζόν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι μπορεί κάποιος άλλο όχι, να... Δεν... να κάνω μια υποθετική ερώτηση. Αν λοιπόν λέμε ότι κάποιος τώρα, η κυβέρνηση, η ΕΠΟ ή οποιοςδήποτε, λέει ότι ανεβαίνει μία και μία ομάδα τελικά και το βγάλουν τώρα άμεσα, υπάρχει μία στο εκατομμύριο να συνεχίσει η διοίκηση? Δεν κατάλαβα, ανεβαίνει μία και μία ομάδα. Αλλάξει προκήρυξη και πού είναι? Ναι, ανεβαίνει μία και μία ομάδα. Εμείς την απόφασή μας την έχουμε πάρει γνωρίζοντας ότι θα ανέβουν απευθείας οι δύο πρωταθλητές. Το θεωρούμε ότι αυτό θα γίνει. Δεν είναι σίγουρο ακόμα, αλλά θεωρούμε ότι θα γίνει. Υπάρχει δέσμευση ότι θα γίνει. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο αλλάζουν αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει όμως καμία περίπτωση αυτή, δηλαδή, να μας επηρεάσει στην απόφαση.